Το μαρτύριο της σταγόνας βιώνουν αρκετές οικογένειες στον Άγιο Σύλλα. Ψάχνουμε γιατί δεν έχουμε νερό. Είναι τραγικό. Όλη μέρα και όλη νύχτα, όλοι οι δημότες, μέρα νύχτα μας παίρνουν τηλέφωνο, Μαρία δεν έχουμε νερό, Πρόεδρε δεν έχουμε νερό. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες ότι υπεύθυνος για την παροχή, για την ποιότητα του νερού είναι η ΔΕΙΑΗ. Αυτό το 15ήμερο έχει καταντήσει, τι να σας πω, και ακούω τους χωριανούς μου να διαμαρτύρονται συνεχώς. Και ζητάω απαντήσεις από τη ΔΕΙΑΗ, από τους αρμόδιους, γιατί γίνεται αυτό το χάλι κάθε χρόνο. Οι ώρες κυλούν δραματικά για τους αγανακτισμένους δημότες, με τους ίδιους να περιγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Δεν έχουμε νερό, ούτε τα σπίτια έχουν νερό. Έχω δύο γεροντάκια και προθέσει κάνουμε μπάνιο με το μπουκάλι το αφιαλωμένο. Γιατί να μου επιβάλλουν εμένα, εγώ είμαι οικοδόμος. Έρχομαι προθέσει μου άσπρο σαν τον Αλευρά. Και ανοίγω τη βρύση μου και δεν έχει καμία βρύση στο χωριό να πληθώ. Δηλαδή πρέπει να πάρω την άδεια του Δήμου, αν θα πάω τουαλέτα, αν θα κάνω μπάνιο, αν θα πληθώ. Ολόκληρο χωριό να μένει 4 μέρες από νερό καλοκαιριάτικα. Πάει πολύ. Όποια και να είναι η αιτία, εγώ πιστεύω ότι η προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι το χωριό δεν πρέπει να μένει από νερό. Καθόλου. Παίρνουμε και στη ΔΕΙΑΗ και από τον Γιάννη στον Καλιάβα. Δεν βρίσκει άκρια. Το μαρτύριο της σταγόνας. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή το καλοκαίρι, το ίδιο πρόβλημα να μην έχουμε νερό. Τη μια το μισό χωριό να έχει, τα άλλο να μην έχει. Μέρες χωρίς νερό. Τα αντεπόσιτα που έχουμε δεν επαρκούν για να καλύψουν. Εγώ προσωπικά, εγώ και πατέρα με προβλήματα υγείας, είμαστε 2 οικογένειες με ένα τεπόζιτο. Κάνουμε όσο μπορούμε οικονομία, γιατί το νερό είναι αγαθό που πρέπει όλοι να το προσέχουμε. Με τις θερμοκρασίες να είναι υψηλές, αρκετοί δημότες λένε το νερό νεράκι, με την πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Σύλλα, Μαρία Κυπράκη, να κάνει λόγο για παράδεκτες καταστάσεις εδώ και 2 εβδομάδες και χωρίς, όπως τόνισε, να έχουν την παραμικρή ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΗ. Αναγκάζομαι να πηγαίνω 12 και μία η ώρα στη Δεξαμενή να δω εάν τρέχει μέσα στη Δεξαμενή νερό. Από τη στιγμή που δεν επαρκεί θεωρητικά και από τις διαπιστώσεις μας το νερό, ζητάμε να κάνουν στο Γιούχτα άλλη μία γεώτρηση. Είναι ένα αγαθό το 2022 να το στερούμαστε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση. Όπως υποστηρίζουν δημότες, πριν από λίγες ημέρες δόθηκε εντολή να κλείσει η βάνα στο χωριό, με συνέπεια αρκετά νοικοκυριά να μείνουν χωρίς το πολύτιμο αγαθό για 3 ημέρες. Ακολούθησε βλάβη της ΔΕΗ, ενώ τις τελευταίες ημέρες αρκετά νοικοκυριά δεν έχουν νερό, ενώ άλλα έχουν για λίγες ώρες. Πήρα εγώ ήδη στο Δήμο Ηρακλείου εχθές και μου είπαν έχουμε εντολή να σας κόβουμε το νερό. Και ο λόγος δεν φτάνει. Γιατί ρε παιδιά δεν φτάνει? Διότι ίσως να κλέβουν το νερό. Με εμφιαλωμένο νερό προσπαθούν αρκετοί δημότες να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες, με τους ίδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τη ΔΕΙΑΗ. Να προσέξουν να δουν πού γίνεται διαρροή, αν υπάρχει διαρροή ή αν η γεώτρηση δεν βγάζει. Να λάβουν τα μέτρα, δεν τα έχουμε νερό εμείς να πίνουμε. Και αν δεν έχουμε το αγοράζουμε, το εμφιαλωμένο αγοράζουμε. Αλλά να πεινόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.